Από το βόρειο-ανατολικό μέτωπο ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης στην παραλία του Ρεθύμνου. Τα συνεργεία του εργολάβου με γοργούς ρυθμούς εργάζονται πυρετοδός για να κερδίσουν χρόνο τώρα που ακόμα οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Μετά τις 20 Οκτωβρίου θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να επεκταθούν οι εργασίες στο νότιο τμήμα του παραλιακού μετώπου. Από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό και μεγάλο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ελπίζουμε ότι αν όλα πάνε καλά, το Μάιο να έχουμε βγάλει όλα τα βαριά τμήματα. Βέβαια υπάρχει και η ΔΕΗ, υπάρχουν πάρα πολλά αστάθμητοι παράγοντες που θα πρέπει να συντονιστούν. Εκείνο που εγώ από τη δικιά μου πλευρά σε τεχνική υπηρεσία του Δήμου υπόσχομαι είναι ότι η παρακολούθηση και η επίβλεψη του έργου θα είναι καθημερινή με στόχο να προβλεφθεί το κάθε πρόβλημα πριν γίνει πρόβλημα. Το έργο αυτό ξεκίνησε με 3 μήνες καθυστέρηση προκειμένου να μην υπάρξει όχληση στην τουριστική περιοχή, ενώ ο στόχος είναι οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του 2015, ώστε να μην υπάρξει καμία όχληση ούτε στην έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Θα γίνει βέβαια φυσικά από μέρους του εργολάβου και από εμάς το μεγαλύτερο δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να συμπτυχθεί ο χρόνος, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα ο στάθμητος παράγοντας που είναι ο καιρός. Άρα λοιπόν, αν ο καιρός μας βοηθήσει, εμείς θα προσπαθήσουμε το έργο του χρόνου το καλοκαίρι να ενοχλήσει το δυνατόν λιγότερο τους επισκέπτες και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το έργο αυτό θα συμπληρώσει την ανάπλαση του βόρειου παραλιακού μετώπου του Ρεθύμνου, αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά το ανατολικό κομμάτι της παραλίας, δίδοντας νέα όψη τόσο από την πλευρά της θάλασσας όσο και από την πλευρά των καταστημάτων.